Τσίπρας. Να πούμε ότι αυτή την ώρα σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Βόλο οι παραγωγοί λαϊκών παραγωγών μοιράζουν οροκυπευτικά στους πολίτες. 7 τόνους πρόκειται να διανύμουν στους πολίτες της Λάρισας. Να σας πάμε στο μέτωπο του Λευκών, εκεί όπου από το πρωί οι σεραίοι αγρότες μαγειρεύουν κοκκινιστό κρέας με ρύζι, 500 μερίδες με τα τρακτέρ θα μπουν μέσα στην πόλη της Λάρισας και θα τα μοιράσουν σε ανθρώπους, συμπολίτες τους. Των σερών. Να διορθώσουμε των σερών που έχουν ανάγκη από αυτό το ένα πιάτο φαγητό. Επίσης στα κερδίλια, αν το επιτρέψει ο καιρός, αγρότες και κτηνοτρόφοι 2,5 με 3,5 θα ανέβουν πάνω στην Εγνατία Οδό να προχωρήσουν συμβολικό αποκλεισμό και θα αρχίσουν συμβολικά γάλα. Έχουμε τους αγρότες της Κουλούρας οι οποίοι αποχώρησαν, ενώ παραμένουν στα μπλόκα άλλοι ροδοκινοπαραγωγοί της Ημαθίας, οι οποίοι μάλιστα λένε ότι παραμένουν απλήρωτοι. Δεν έχουν πληρωθεί δηλαδή όλοι οι ροδοκινοπαραγωγοί. Τουλάχιστον όχι ακόμη. Και να κλείσω λέγοντας ότι τα μέλη, τα μπλόκα που ανήκουν στην πρωτοβουλία που χθες συνεδρίασε στην Αθήνα έλαβαν την απόφαση κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στις 4 Μαρτίου, ημέρα εορτασμού της επετείου του Κιλελέρ, με κάθοδο των αγροτών από όλη την Ελλάδα στην πλατεία Συντάγματος. Κατά τόπους μέχρι τότε το κάθε μπλόκο με συνελεύσεις θα αποφασίζει πώς θα κινηθεί. Και τώρα να μας πει ο κύριος Μπούτας, που είμαστε και αναμονή του κυρίου Τσίπρα, τι μελιγενέστε για τον μπλόκο της Νίκαιας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Χρόνια έχουμε υπόπαιρα να τα πούμε από το 96. Χρόνια, Βαγγέλη μου, αλλά τίποτα δεν άλλαξε, έτσι. Έτσι ακριβώς, τα ίδια ετοίμασα και τότε τα ίδια πρέπει, πρέπει να σου πω, Βαγγέλη Μπούτα, ότι έχεις αλλάξει. Τρόφαξα να σε γνωρίσω την πρώτη φορά που σε ξαναείδα σε μπλόκο. Πέρασαν τα χρόνια, παιδάκια είμαστε εγώ. Μα ξανά νιώσες. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Άρα λοιπόν ο αγώνας τόσο χρόνια μπορεί να μην πήγε και χαμένος. Με άσπρα μαλλιά ξανά νιώσα πώς γίνεται. Κοιτάξτε, οι αγώνες πραγματικά δίνουν ζωή. Και είναι η μόνη ελπίδα για να μπορέσουν και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και η νέα γενιά να ζήσει καλύτερα. Γιατί τα πράγματα, γι' αυτό είμαστε εδώ. Θέλουν να μας καταστρέψουν, να χάσουμε τα χωράφια μας, δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε και συνεχίζουμε τον αγώνα για τη ζωή. Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί αν τα χρήματα που τόσα χρόνια διεκδικούσατε και παίρνατε οι αγρότες από τις κινητοποιήσεις, τα ευρωπαϊκά κονδύλια εννοώ, τα ρίχνατε στην παραγωγή, λένε, από την κυβερνητική πλευρά, τότε ούτε ανάγκη θα είχατε σήμερα διεκδικήσεων, ούτε εκτός χάρτη παραγωγικού θα ήμασταν, ούτε τίποτα. Τα πήρατε, τα φάγατε μεταξύ σας και σήμερα ζητάτε για τα σπασμένα, λένε. Η απάντηση ποια είναι? Η απάντηση είναι ότι λένε ψέματα. Ότι αυτό το λένε για κατανάλωση και τον κοινωνικό αυτοματισμό. Τα χρήματα που πήραμε δεν φτάναν να καλλιεργήσουμε, δεν φτάναν να ζήσουμε και γι' αυτό σήμερα είμαστε εδώ. Γιατί μπορεί να έδινε από τη μία επιδότηση, αλλά από την άλλη οι τιμές και το κόστος παραγωγής ήταν πάνω, οι τιμές κάτω. Άρα αυτό που ζητούσαμε τότε ζητάμε και σήμερα. Μάλιστα, λοιπόν. Και μάλιστα σήμερα ζητάμε κάτι επιπλέον που λέμε. Δεν θέλουμε χρήματα για να καθόμαστε. Θέλουμε η επιδότηση να είναι συνδεδεμένη με την παραγωγή. Κάτι που αρνούνται να το κάνουν. Βαγγέλη Μπούτα, είναι εδώ στελέχη από τα τρία κόμματα. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινώντας από τον κύριο Πλεύρη, τι ερώτηση θέλεις να του κάνεις, τι θέλεις να του ζητήσεις, έτσι μία ερώτηση σύντομη και επί της ουσίας, στον καθένα ξεχωριστά, σε έναν από τα τρία κόμματα. Να πεις στο κόμμα του και στην κυβέρνησή του να πάρει μέτρα ανακούφισης αυτά που ζητάμε, ικανοποίηση δηλαδή ετοιμάτων, για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει και σε λίγο ο Αλέξης Τσίπρας εκεί, αλλά έχουμε και τον κύριο Ίσυχο εδώ. Ναι. Να στηρίξουν την εκτροπή, τη συνέχιση των έργων της εκτροπής στο Αχυλό, να στηρίξουν τα αιτήματά μας σε σχέση και με την κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και με την ελεύθερη αγορά όπου μας ξεζομίζουν. Τα αιτήματά μας είναι σε σχέση με τον παραγωγικό συνεταιρισμό, τον κεντρικό σχεδιασμό, μακροχρόνια και τα αιτήματα ανακούφισης. Μάλιστα, και στο ΠΑΣΟΚ, στον κύριο Πεγλίτη. Τα ίδια που είπα και στον κύριο της Νέας Δημοκρατίας.